Με σύμμαχο τον καλό καιρό εορτάστηκε η 196η επέτειος Εθνικής Παλιγυνεσίας στις Σέρες. Η Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαρία Κόλλια Τσαρουχά ήταν η εκπρόσωπος της κυβέρνησης σε εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην πόλη των Σερών για την επέτειο της απελευθέρωσης του ελληνικού έθνους από τον τουρκικό ζυγό. Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την πανηγυρική δοξολογία στον Ιερό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών, προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Σερών και Νιγρήτης Θεολόγου. Αμέσως μετά ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τους φορείς στο άγαλμα του ήρωα της Επανάστασης Εμμανουήλ Παπά στην πλατεία Ελευθερίας. Χρόνια πολλά στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, η οποία μέσα από αυτές τις ιερές και άγιες αναμνήσεις πορεύεται στην ιστορική της διαχρονία και αντιμετωπίζει νικηφόρα τις προκλήσεις που πάντοτε αναφύονται. Η πατρίδα μας έχει και οράματα για να εμπνευστεί, έχει και αφορμές σαν τη σημερινή επέτειο, για να λάβει δύναμη, να λάβει έμπνευση, κουράγιο και υπομονή να προχωρήσει νικηφόρα στον αγώνα. Οι μέρες είναι δύσκολες, αλλά οφείλουμε να αναβαπτιστούμε στα υπερούσια μηνύματα της σημερινής ημέρας. Μηνύματα πίστεως στον Χριστό, ελπίδος και πίστεως στις δυνατότητες της φυλής μας, που όταν προχωρούμε ενωμένοι μπορούμε να καταφέρνουμε πολύ καλά να ανταποκρινόμεθα. Ελπίζω αυτό να το καταλάβουμε όλοι μας. Χρόνια πολλά.